Σας καλησπέριζουμε στο κλειστό του Σταύρος Βέλετς, στο λέτημα για να ξεκινήσει ένα παιχνίδι για την Division 3 του καλοκαιρινού πρωταθλήματος μεταξύ της Real Madrid που φοράει τις κόκκινες εμφανίσεις και της Παρτουζάν που φοράει τις μαύρες. Η Παρτουζάν έχει την πρώτη κατοχή. Καραδήμα, Ζουρνατσίδης, Πανάγος, Ηλιόπουλος και Παυλόπουλος, η πεντάδα της. Ο Πανάγος δίνει στον Ηλιόπουλο. Πίσω από την πλάτη αφήνει στον Καραδήμα, στη γωνία ο Πανάγος προσπαθεί να περάσει από τον Κακλέα με τη βοήθεια του Παυλόπουλου. Θα προσπαθήσει αλλά δεν θα τα καταφέρει. Χατζηγνατίου, Αθανασάκος, Διαμαντόπουλος, Κακλέας και ο Μαρ, η Στιχάρ ο Μαρ. Η πεντάδα της Ρεμάλ Ματρέ, το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού είναι από τον Παυλόπουλο. Μετά από πάσα του Πανάγου, Κακλέας στον Διαμαντόπουλο, προσποιείται. Ανεβαίνει ο Σταμ, κοντή προσπάθεια, rebound ο Παυλόπουλος. Πανάγος στον Παυλόπουλο, ο Αθανασάκος θα κάνει ένα deflection στην μπάλα. 9 και 14 για να τελειώσει η περίοδος. Πανάγος στον Καραδήμα για 3, δεν θα μπει. Ο Μάρτου rebound. Ο Κακλέας ανεβαίνει. Διαμαντόπουλος τώρα, δεν σηκώθηκε καλά, είναι στο επιθετικό rebound, έξω του είναι οι συμπαίκτες του. Ο Μαρ θα σηκωθεί για 3, δεν θα βάλει άλλο ένα rebound από τον Παυλόπουλο τώρα στο παιχνίδι. Καραδήμας. Ωραία, πάσα πέρα στον Παυλόπουλο, θα κοπεί εκείνος ψηλά τον Αντιγνατίου, rebound. Μάζεψε. Μάζεψε η Ρεμάλ Μαντρί. Ο Αθανασάκος θα γυρίσει μετά την πάσα του Κακλέα και θα βάλει. Κακή πάσα τώρα από τον Πανάγο, κλέψουμε από τον Αθανασάκο. Ο Κακλέας ανεβαίνει, δεν θα βάλει. Ηλιόπουλος στον Πανάγο και Ηλιόπουλος ξανά, Ζουρνατσίδης και Καραδήμας, δεν θα μπει. Rebound ο Μαρ. Τώρα θα πασάρει στον Κακλέα. Διαμαντόπουλος θα σηκωθεί για 3, δεν βάζει, ο Ζουρνατσίδης μαζεύει. Περνάει απέναντι ο Πανάγος πολύ γρήγορα, κλείνεται από τον Διαμαντόπουλο, συνεχίζει να διεισδύει. Καραδήμας και Ζουρνατσίδης, ωραία πάση στον Πανάγο, κακό το τελείωμα από εκείνον. Rebound ο Διαμαντόπουλος, μπάλα ο Κακλέας. Πήρε φάουλ, έβαλε και το καλάθι. Μπροστά με 4-2 είναι η Real Madrid, έχει και μία βολή, 7 και 19 για την περίοδο, ο Παπαδόπουλος θα μπει στη θέση του Διαμαντόπουλου. Μέσα και η βολή του Κακλέα, 5-2. Πανάγος. Καραδήμας και Ηλιόπουλος. Καλαθί. Ωραίο passing game. Ελεύθερο σουτ για την Παρτουζάν. Ιφτιχάρ στον Παπαδόπουλο. Θέλει προσοχή του σουτ του. Δεν θα βάλει. Rebound ο Ηλιόπουλος. Κακή πάσα του Πανάγου. Κλέψιμο από τον Ιφτιχάρ. Συνέχεια όμως ο εφηβιασμός γλιτώνεται από την άμυνα του Ηλιόπουλου. Κακλέας από μακριά για 3, δεν βάζει, ο Ζουρνατσίδης μαζεύει. Πανάγος στον Καραδήμα και Ηλιόπουλος, άλλο ένα κλέψιμο του Ομάρ και μεγάλη πάσα στον Χατζηγνατίου για το καλάθι.
Καραδί μας στον Ζουρνατσίδη, γυρνάει, δεν βάζει, rebound το Καραδί μας επιθετικό. Αλλάζουν οι δυο τους, ο Καραδί μας θα σηκωθεί για τρεις, είναι άστοχος, rebound το Χατζηγνατίου. Ακλέας στον Χατζηγνατίου, ωραία, μην θα βγάλει ο Πανάγος, αλλά συνέχεια θα μαζέψει το rebound. Μανίνας έχει περάσει θέση του Χατζηγνατίου, κόβει, παίρνει και την μπάλα. Κακλέας παίρνει φάουλ από τον Παυλόπουλο. Εφτά-τέσσερα είναι το σκορ. Κακλέας. Έχουμε πόδι, ανανέωση. 5 και 37 για την περίοδο. Δύο ομαδικά έχει η Παρτουζάν, κανένα δεν έχει η Ρεμάλ. Ο Μανίνας θα κάνει βήματα, καλή άμυνα του Ηλιόπουλου, είναι του βοήθεια, έκλεισε σωστά. Καραδί μας. Στον Ηλιόπουλο έχει αφήσει. Ξανά Καράδι μας. Και Πανάγος στον Παυλόπουλο. Καράδι μας και Ηλιόπουλος. Θα ανέβει. Ο Αθανασάκος παραδείγμα να κλέψει. Στον Πανάγο αυτά συμβάλλα. Κακή πάσα, κλέψουμε από τον Κακλέα. Αθανασάκος τώρα θα τελειώσει. Δεν θα βάλει. Τριμπάμε τον Πανάγος. Του κέρδισε ο Ζωνάτσιδης, θα πάει για βολές. Έξω η πρώτη του Ζωνάτσιδη, το 7-4 μένει, 4 και 57 για την περίοδο. Θα χάσει και τη δεύτερη. Rebound μαζεύει ο Μαρ. Μόνος του περνάει το κέντρο. Ο Κακλέας με τον Ηλιόπουλο πάνω του προσπαθεί να βρει χώρο. Δίνει έξω στον Ομαρ για τρεις. Δεν θα βάλει. Ο Ζουρνατσίδης θα κατεβάσει το rebound. Ο Πανάγος θα οργανώσει την Παρτουζάν. Σε drive πάει κατευθείαν. Ο Παυλόπουλος στον Ηλιόπουλο. Πατάει, δεν θα βάλει, rebound ο Παπαδόπουλος. Γρήγορα έχει φτάσει απέναντι, ο Μάρ ζητάει την μπάλα, δεν πάει σε γρήγορη επίθεση, δίνει ξανά στον Παπαδόπουλο, μετά από μια τρίπλα, δεν θα βάλει, άλλο ένα rebound. Του Ζουρνάτσι, στο Μάρ. Πανάγος. Το 7-4 μένει, 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για την περίοδο. Ο Παυλόπουλος σηκώνεται, δεν βάζει το rebound το Ομάρ μετά το καλό μπλοκ, αλλά θα πατήσει τη γραμμή. Καζαφέρης και Καρατζάς θα περάσουν στο μάτς. Ζουρνατσίδης και Ηλιόπουλος μπαίνουν, βγαίνουν, συγγνώμη. 3 και 58 για την περίοδο. Πανάγος στον Παυλόπουλο, ξανά Πανάγος. Ωραίο τελείωμα και καλάθι. Κακλέας 7-6 το σκορ. Κρατάει ο Κακλέας. Έχει κόψει την τρίπλα του, δίνει στον Μανίνα. Και Αθανασάκος τώρα πήρε φάουλ από τον Καρατζά. 7-6 το σκορ, χαμηλό στο ξεκίνημα. Ο Αθανασάκος θα πάει στον Ασμένα. Θα σκοπεί για τρεις. Πώς βγήκε η ώρα και δικαιούθηκε ο Αθανασάκος για την επιλογή του να μην πάει μέσα. 16 το σκορ.
Καραδί μας στον Καρατζά, ξανά Καραδί μας, Καζαφέρης και Παυλόπουλος. Ου, πολύ όμως που πήγε τον Γαλανιδιώτους. Και το 18 Κακλέας. Λιγότερο από 3 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Κακλέας γυρνάει ωραία. Ανοιχτό διάδρομο, παίρνει φάουλα από τον Παυλόπουλο. Πετράκης θα μπει τώρα στο παρκέ στη θέση του Μανίνα. Έχουμε time out 2:51 για λήξη σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε στο match. Ο Κακλέας είναι στη γραμμή για να σκάρει τις δύο βολές από το φάουλ που το κάνει ο Παυλόπουλος νωρίτερα στο drive. Μέσα η πρώτη. 11-8. Και 12 τώρα. 5 πόντους του Κακλέα, 5 του Αθανασάκου και 2 του Χατζη Ιγνατίου για το 12. Της Ρεμάλ, ο Ριγανάκος ψάχνει τον Καρατζά, η πάση δίνει Μιχαλίου Παπαδόπουλος, κλείβει. Μανίνας. Άστοχο το τρίποντο, ριμπάντο Καρατζάς. Ηλιόπουλος, όχι δεν είναι Ηλιόπουλος, συγγνώμη, ο Γούλιας, ο Ριγανάκος τώρα στο τρίποντο, δεν θα το βάλει, ο Πετράκης μαζεύει. Κακλέα. Στον Ομάρ. Δεν είναι καλή προσπάθεια, ριμπάντο Καρατζάς. Γούλιας. Στον Καραδίμα. Ωραία η άμυνα του Πετράκη από μπροστά. Κλέβει την πάσα του Καραδίμα. Κακλέας βρίσκει τον Ομάρ. Δεν καλά τι. Μπράβο. 14-8 το σκορ. 1:32 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος του αγώνα. Ο Γούλιας στον Καραδίμα, απέναντι ο Καζαφέρης, Καρατζάς τώρα και Καζαφέρης, 6 δευτερόλεπτα, 5 φάουλ το έκανε ο Μαρ, το τρίτο ομαδικό της Ρεμάλ, 1:17 για την περίοδο. Ο Διαμαντόπουλος θα μπει στη θέση του να του δώσει κάποιες ανάσες. Γουλιάς στον Καραδίμα, απέναντι πάσα στον Καζαφέρη, δεν σηκώνεται για τρεις εκείνος, ενώ είχε χρόνο και χώρο. Ριγανάκος θα σηκωθεί, δεν θα βάλει. Ριμπάντο Καρατζάς, πήρε και φάουλ. Έξω η πρώτη του Καρατζά, 63 δευτερόλεπτα για την περίοδο. 14-8 το σκορ. 14-9 τώρα. Διαμαντόπουλος. Στον Παπαδόπουλο. Ο Διαμαντόπουλος ζητάει ξανά ψηλά και παίρνει. Ο Κακλέας έχει πάρει θέση μέσα στην αλφαβήτα. Θέλει να βρει χώρο. Παίρνει φάλα από τον Γούλια. Κακό φάλα του Γούλια. Θα στείλει για βολές τον Κακλέα, ο οποίος μέχρι τώρα μετράει 3 στις 3. 47 δευτερόλεπτα για την περίοδο. Συνεχίζει να είναι εύστοχος από την γραμμή της φιλανθρωπίας ο Κακλέας, 15-9 και 16-9 τώρα. Ο Γούλιας αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Πασάρι τώρα στον Καραδίμα, Ριγανάκος και Καραδίμας, θα πάρει ένα τρίποντο, αυτό θα το βάλει, το πρώτο του αρχηγού. Συνέχεια είχαμε βήματα του Διαμαντόπουλου. Πουλάει την κατοχή της Ρεμάλ.
16-12 το σκορ. Ευκαιρία να μειώσουν στη μία κατοχή έχουν εδώ οι τη Παρτουζάν. Καζαφέρει στον Γούλια στη γωνία για 3. Είναι καλό. Μειώνει τον πόντο ο Γούλια. Κακλέα. 14 δευτερόλεπτα είναι όλα για τη Ρεμάλ. Κρατάει ο Κακλέα. Βρίσκει χώρο στο τρίποντο, δεν απαντάει. Rebound ο Καρατζάς. Πετάει τέλος την περίοδο. Μπροστά με έναν η Real Madrid, 16-15 το σκορ. Σε λίγο μαζί με, με τη δεύτερη περίοδο, συγγνώμη. Γυρίσαμε στο παιχνίδι, ξεκίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Παπαδόπουλος, Κακλέας, Διαμαντόπουλος, Πετράκης και Χατζη Ιγνάτιου, η πεντάδα της Ρεμάλ. Καζαφέρης, Πανάγος, Γούλιας, Καρατζάς και Ριγανάκος, η πεντάδα της Παρτουζάν. Ο Κακλέας κρατάει, θα κάνει μεταφορά μπαλάς. Πανάγος. Στον Γούλια, Ριγανάκος τώρα. Και Καρατζάς. Και ρε για προβάδισμα. Έχει εδώ η Παρτιζάν. Δεν θα τα καταφέρει ο Καρατζάς. Λοιπόν, ο Καζιγνατίου. Διαμαντόπουλος. Στον Πετράκη. Ξανά Διαμαντόπουλος για 3. Δεν διστάζει σε τέτοιες προσπάθειες κάμος. Δεν θα το γράψει ο ίδιος. Rebound. Νέο τρίποντο. Και καλάθι αυτή τη φορά. Δεν συγχωρεί δεύτερη φορά. Ο killer της Real Madrid. 19-15. Πανάγος στον Καζαφέρη. Καρατζάς τώρα είχε ευκαιρία να σηκωθεί. Ξαναβάζει την μπάλα έξω όμως. Βούλιας και Ριγανάκος. Δεν θα βάλει. Rebound ο Πετράκης. Παπαδόπουλος. Τον Χατζηγνατίου. Ωραία περνάει. Πήρε πάντα πάει για βολές. Οχτώ και 43. Για το ημίχρονο χάνει την πρώτη του βολή ο Χατζη Ιγνατίου. Χάνει και τη δεύτερη. Ο Καρατζάς μαζεύει τον μπάουν. Ο Πανάγος στον Γούλια. Σαν Απανάγος και Γούλιας από εκεί ευστόχησε στο πρώτο δεκάλεπτο. Τώρα είναι πολύ μακριά το σούτ του. Λιμπάνο του Ιγνατίου, αλλά κακή πάσα στη συνέχεια. Κλέψιμο του Καζαφέρη. Τρίποντο του Πανάγου, λιμπάνο του Πετράκη. Κακή πάσα όμως συνέχεια. Time out σε λίγο μαζί. Γύρισαμε στο παιχνίδι. Ο Πανάγος είναι στην μπάλα για την Παρτουζάν. Είναι στον Γούλια. Ριγανάκος και Καρατζάς. Θα κοπούμε φάουλ. Θα πάει για δύο βολές. Ο Καζαφέρης θα συγγνώμη που έκανε την πάση στον Καρατζά. Έχει σουτάρει άλλο ένα ζευγάρι, συγγνώμη, ο Κανέλος. Έχει βάλει μία-δύο. Βάζει τώρα την πρώτη του. Οχτώ λεπτά και ένα δευτερόλεπτο για να τελειώσει η περίοδος. Το καλάθι το παιχνίδι. Ο Μάρ στον Κακλέα. Και Διαμαντόπουλος τώρα. Ξανά Κακλέας. Πετράκης. Ο Μάρ. Χατζηγνατίου, ωραία προσποιείται. Ωραία άμυνα Πανάγος. Θα κόψει τον αντιπαλό ψηλά. 5 δευτερόλεπτα έχει ακόμα η Ρεμάλ για επίθεση. Ο Μάρ στον Διαμαντόπουλο. Μετά από την προσποίηση για 3. Θα γράψει ένα τρομερό σου το σταμ. Έχει βγάλει τα κανόνια ο Στάμος απόψε, σουτάρει με 50%, 2 στα 4 τρίποντα έχει. Γούλιας στον Πανάγο,
Και Καρατζάς δεν βάζει μπαλακιδιά τον Χατζηδάκη. Πανάγος στον Γούλια και Καζαφέρης προλαβαίνει και βάζει. Διαμαντόπουλος στον Ομάρ, 22-19 είναι το σκορ, 6-50 για την περίοδο. Ομάρ στον Διαμαντόπουλο, Κακλέας θέλει να πάει αντίθετα το σκρίν, ο Πανάγος πρέπει καλή άμυνα ψηλά, θα περάσει ο Κακλέας. Ομάρ για 3, πρόλαβε, δεν έβαλε ο Καρατζάς στο rebound. Ο Γούλιας θα ανέβει, θα χάσει την ελιά. Rebound ο Στάμος που γύρισε πολύ γρήγορα. Χατζηγνατίου. Θα κοπεί από τον Ριγανάκο, που μαζεύει και το rebound. Γούλιας στον Πανάγο. Καζαφέρης και Πανάγος στον Γούλια. Καρατζάς σηκώνεται, δεν βάζει rebound του Χατζηγνατίου. Κακλέας στον Διαμαντόπουλο, πάει σε drive, ωραία στον Ομάρ, αφύλαχος εκείνος. Ο Ριγανάκος πρόλαβε, του πήρε το foul, του έκανε μάλλον το foul και θα τον στείλει για βολές. Μένει το 22-19 από την πρώτη βολή του Ομάρ. Βάζει τη δεύτερη. 23-19 το σκορ. Πανάγος στον Παυλόπουλο. Ανέβει πολύ δυνατός ο Σπύρος, θα βάλει το καλάθι. Ομάρ στον Κακλέα. Κακή πάσα του Κακλέα, κλέψιμο από τον Καρατζά. Καζαφέρης θα φτάσει. Τρίποντο του Διαμαντόπουλου, είναι άστοχο. Rebound του Ομάρ. Κακλέας πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη ενέργεια του Κακλέα. 25-21 το σκορ. Ηλιόπουλος. Ενώ μπήκαμε στο δεύτερο πεντάλεπτο της περίοδου, Πανάγος στον Καρατζά. Πήρε φάουλ και θα πάει για βολές. Καρατζάς, επιθετικό rebound, ο Πανάγος μέχρι μέσα, ο Καρατζάς καλάθι. Μέσα. 25-23 το σκορ. Κακλέας στον Αθανασάκο έχει αφήσει. Τα κοπεί από τον Παυλόπουλο. Συνέχεια θα κάνει και φάουλ στον Καρατζά. Ηλιόπουλος. Στον Καραδίμα. Δεν βάζει, rebound Αθανασάκος.
Σαχάρ στον Διαμαντόπουλο και Χατζηγνατίου τώρα σταματάει, κάνει κακή πάσα, κλέψιμο Ηλιόπουλος, Πανάγος θα σηκωθεί και θα βάλει. Πέντε όλα, ισόπαλο το μάτς, με 3,5 λεπτά να μένουν για το ημίχρονο. Διαμαντόπουλος στον Ομάρ, Ακλέας τώρα για 3, δεν είναι εύστοχος, rebound Ηλιόπουλος. Άστοχος ο Πανάγος, rebound ο Ζουρνατσίδης, άστοχος και ο Παυλόπουλος. Ξανά rebound ο Ζουρνατσίδης, θα χάσει και αυτός, rebound Αθανασάκος. Χατζηγνατίου. Τρίποντο του Διαμαντόπουλου, είναι άστοχο, rebound ο Παυλόπουλος. Παράδειγμα στον Παυλόπουλο, κόβεται τον Χατζηγνάτη ψηλά, ωραία άμυνα. Κερδίζει και την κατοχή ο Χατζηγνάτιου, 2 και 35 για την περίοδο. Ο Μάρ στον Μανίνα, Χατζηγνάτιου τώρα με χώρο για 3, δεν βάζει λοιπόν το Πανάγος. Θα κάνει κάτι ενέργεια κλέψιμο από τον Μανίνα, είχαμε. Έχει και την μπάλα τώρα. Μπάλα έχει βγει από τον Πανάγο, λένε οι διαιτητές. Τρίποντο του Παπαδόπουλου. Θα βάλει ξανά μπροστά την ομάδα του. 28-25 το σκορ, 2 λεπτά μένουν στην περίοδο. Ηλιόπουλος στον Ζουρνατσίδη, ωραία γυρνάει, παίρνει φάουλ, θα πάει για βολές. Μέσα η πρώτη του. Οι 8-26, έξω η δεύτερη, rebound, όχι δεν μπόρεσε, και έπεσε και κάπως άτσαλα και ο Ζουρνατσίδης. Ευτυχώς σηκώθηκε όλα καλά. Ακλέας. Για 3 είναι το σουτ, θα το βάλει. 31-26, στο συν 5 είναι τώρα η Ρεμάλ, με 1,5 λεπτό για το ημίχρονο. Ηλιόπουλος στον Ζουρνατσίδη. Πανάγος, κακή πάσα του. 1-16 για την περίοδο. Ακλέας στον Μανίνα, δεν θα βάλει, Παυλόπουλος μαζεύει. Ζουρνατσίδη στον Πανάγο και Παυλόπουλος, ωραία θα τελειώσει. Ακλέας, 31-28 είναι το σκορ, ο Ακλέας θέλει να διεισδύσει, κλείνεται καλά, ωραία, τελειώνει, πήρε φάλα το Ζουρνατσίδη, θα πάει για δύο βολές.
Χάνει την πρώτη ο Κακλέας, το 31-28 μένει. Χάνει και τη δεύτερη ο Ζουρνατσίδης μαζεύει. Ηλιόπουλος. Σαν πανάγος στη γωνία. Παρά λίγο να κλέψει ο Κακλέας. Έχουμε time out, 27 δευτερόλεπτα για λήξη περίοδου, σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε στο παιχνίδι. Πάναγος στον Καραδίμα. 10 δευτερόλεπτα έχουν ακόμα υπέρ της Παρτουζάν. Ο Πάναγος για 3. Δε βάζει επιθετικό ριμπάντο ο Ζουρνατσίδης. Ηλιόπουλος και Παυλόπουλος, δεν θα βάλει στο φόλου. Πάνε ο Ζουρνατσίδης. Τρίποντο θα πάρει ο Κακλέας τώρα, δεν θα ευστοχίσει. Άλλο ένα ριμπάντ του Ζουρνατσίδη και τέλος. Στο πρώτο ημίχρονο μπροστά με 31-30 είναι η Real Madrid, σε λίγο μαζί με το τρίτο δεκάλεπτο. Γύρισαμε στο παιχνίδι, ξεκίνημα στο τρίτο δεκάλεπτο. Πανάγος, Ριγανάκος, Γούλιας, Ζουρνατσίδης και Καραδίμας η πεντάδα της Παρτουζάν. Διαμαντόπουλος, ο Θανασάκος, Πετράκης, Ιφτιχάρ και Χατζη Ιγνατίου για την Ρεμάλ. Ο Πανάγος έχει την μπάλα, η Παρτουζάν έχει την πρώτη επίθεση της περίοδου. Είναι πίσω με 31-30, ο Πανάγος θέλει να τη βάλει μπροστά και θα το κάνει. 31-33 το σκορ τώρα με το τρίποντο του Πανάγου. Διαμαντόπουλος στον Ιφτιχάρ, Πετράκης και Διαμαέ και Ιφτιχάρ ξανά συγγνώμη. Δίνει στον Διαμαντόπουλο, Χατζηγνατίου έχει κόψει με στη ρακέτα, θα πάρει, θα κάνει κάποιες τρίπλες, προσπαθεί να βρει τρόπο να σκόψει, δεν τα καταφέρνει, Αθανασάκος θα βάλει. Όμορφα, είδε το συμπέκτη του, Χατζηγνατίου, για να εσωφαρίσει η Ρεμάλ Μαντρί σε 33-33 με 9 και 10. Για να λήξει η περίοδος, Πανάγος δεν πάει σε άλλο τρίποντο. Παίρνει το σκριν του Ριγανάκου, βγάζει στον Γούλια. Ριγανάκος, πολύ ωραία, πάει στο Ζουρνατσίδη. Πάζει εμείς εκείνος, θα πάει για βολές. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη. Ο ίδιος στο επιθετικό rebound όμως. Βγάζει έξω στον Γούλια. Πανάγος και Γούλιας. Κακή πάσα. Κλέψουμε από τον Αθανασάκο. Ναι. Ο Διαμαντόπουλος τώρα ανεβαίνει μόνος του. Δεν θα βάλει. Ο ίδιος στο rebound, ούτε τώρα βάζει, συνέχεια όμως κατοχή θα παραμείνει στην Real Madrid. 33-34 το σκορ από τις προηγούμενες βόλες του Ζουρνατσίδη, από το 1-2 που έκανε νωρίτερα. Διαμαντόπουλος κοντό το σουτ, rebound ο Πετράκης, σαν ο Διαμαντόπουλος και Χατζη Ιγνατίου, θα σηκωθεί, δεν θα βάλει. Rebound Αθανασάκος. Θα κοπεί από τον Ριγανάκο και συνέχεια θα κάνει βήματα. Πάμε. 33-34 το σκορ, 8-8 για την περίοδο. Καραδίμα στον Ζουρνατσίδη, πολύ ωραία θέση πήρε ο Μιχάλης, δεν έβαλε. Rebound Ιφτιχάρ. Συνέχεια είχαμε φάουλ του Γούλια στον Όμαρ. 7-57 για την περίοδο. Πετράκης στον Ιφτιχάρ. Διαμαντόπουλος και Όμαρ ξανά στον Πετράκη. Όμαρ και Διαμαντόπουλος. Χατζη Ιγνατίου τώρα, πήρε φάουλ.
1-1 τα ομαδικά, χαμηλά ήταν το φάουλ. Ο Μαρ τον Χατζη Ιγνατίου. Ξανά ο Μαρ και Αθανασάκος για 3. Δεν βάζει ριμπάουν το καραβί μας. Γουλιάς τον Καραδίμα για 3. Δεν βάζει. Άλλο ένα ριμπά του Ομαρ. Ο Διαμαντόπουλος πάει προς τα μέσα. Ωραία, θα κερδίσει τον Πανάγο και θα δώσει προβάδισμα στη Ρεμάλ Μαντρίτ. 35-34 το σκορ. 7 και 7 για να τελειώσει η περίοδος. Ο Πανάγος βρίσκει τον Τζουρνατσίδη, εκείνος στον Ριγανάκο. Καραδίμας και Πανάγος. Πάει σε drive, ωραία στον Ριγανάκο, εκείνος καθυστερεί λίγο, αλλά θα βάλει το καλάθι τελικά. Το πρώτο καλάθι του Ριγανάκου στο μάτς. Για το 35-36, 6-48 για την περίοδο. Πετράκης. Στον Ιφτιχάρ, Διαμαντόπουλος τώρα και Αθανασάκος. Στον Πετράκη. Θα σηκωθεί, δεν θα βάλει. Συνέχεια ο ίδιος παλεύει, αλλά βγάζει τον rebound στη διεκδίκηση. 6-27 για την περίοδο. Πανάγος. Βλέπει τον Γούλια για 3. Θα σηκωθεί, δεν ήταν καλή προσπάθειά του. Το 35-36 μένει. 6-12 για την περίοδο. Χαμηλό το σκορ προς το παρόν. 31-30. Κάναμε ημίχρονο. 4-6 είναι το σκορ. Κερδίζει η Παρτιζάν. Κακή πάσα του Πετράκη. Κλέψιμο από τον Γούλια. Πανάγος. Στον Γούλια, Καραδίμας και Γούλιας. Ξανά Καραδίμας στον Πανάγο. Δεν θα μπει το σουτάκι. Ο Χατζηγνάτιου θα μαζέψει. Ο Μαρ. Στον Πετράκη ξανά ο Μαρ και Χατζηγνάτιου. Δεν παίρνει το καλάθι. Ο Γρανάτος μαζεύει. Ο Πανάγος παίζει μεγάλη πάσα στον Γούλια. Ο Πανάγος θα σηκωθεί, δεν θα βάλει, συνέχεια ο Ζουρνατσίδης έχει κάνει φάουλ στη διεκδίκηση. Στον Αθανασάκο. 5-15 για την περίοδο. Αθανασάκος. Στον Κακλέα. Διαμαντόπουλος τώρα. Χατζη Ιγνατίου, βλέπει στη γωνία τον Παπαδόπουλο, δεν θα βάλει, όλοι στο rebound, για 2 σηκώνεται τώρα και βάζει. Πανάγος. Στον Γούλια, 37-36 με το σκορ, 4-40 για την περίοδο. Ο Γούλιας από τη γωνία, όχι, ο Καραδίμας από τη 45 θα σηκωθεί, θα δικαιωθεί για την έξτρα πάσα του ο Γούλιας, πίστεψε τον πρόεδρο, τον δικαίωσε εκείνος. 37-39 μέσα στα ημάτα από τη Real Madrid, σε λίγο μαζί για τα 4-34 της περίοδου. Γυρίσαμε στο μάτσο, ο Διαμαντόπουλος πάει στο out, ο Κακλέας θα κατεβάσει. Χατζη Ιγνατίου θα σηκωθεί μετά την πάσα του Κακλέα και θα βάλει. Μεγάλη πάσα τώρα του Πανάγου. Κατσαφέρης δεν μπορούσε να τελειώσει. Καραδίμας στον Πανάγο. Ξανά Καραδίμας για 3. Και αυτό θα το γράψει. Τρία
Σωτήρη, το τρίποδο του Καραδήμα για το 39-42. Κρατάει την ομάδα του μπροστά τώρα που έχει το momentum ο Καραδήμας. Διαμαντόπουλος στον Παπαδόπουλο. Δεν θα ισοφαρίσει η μπάλα, έχει βγει από τον Αθανασάκο. Παύλο που έχει φτάσει μπάλα από τον Καζαφέρη, δύσκολη προσπάθεια, δεν τα βάλει. Rebound ο Αθανασάκος. Τα κύπασαν στη συνέχεια. Λέξιμο του Πανάγου. Καζαφέρης θα κάνει λάθος. Πολύ καλή για την Αυκακλέα. Πήγε να πετάξει πάνω στον αντίπαλό του την μπάλα ο Καζαφέρης, γιατί είδε ότι το σουτ δεν θα παίρναγε, αλλά ίσως καλύτερα να δεχόταν την τάπα και θα κέρδιζε ουσιαστικά την κατοχή λογικά, γιατί η μπάλα φαντάζομαι ότι θα βγαίνει από το γήπεδο. Κακλέας στον Χατζή Ιγνατίου, Αθανασάκος και Κακλέας. Αθανασάκος θα χάσει την τρίπλα του. 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο Πανάγος είναι στην μπάλα. Καζαφέρης για 2. Δεν το βάζει. Rebound ο Παυλόπουλος. Μπάλα έξω. Πανάγος μετά από κάποιες τρίπλες στον Καραδήμα. Συνεχίζει ο Καραδήμας. Τρίτο τρίποντο για τον Δημήτρη, 39-45 το σκορ. Τρίτο τρίποντο για αυτή την περίοδο του Καραδήμα, τέταρτο συνολικά στο μάτς. Διαμαντόπουλος αλλάζει με τον Αθανασάκο, ο Παπαδόπουλος θα σηκωθεί. Έχουμε τεχνική ποινή. Το παραδέχεται και ο Καρατζάς, το κατάλαβε κατευθείαν. Μέσα η πρώτη του. Μέσα η βολή του, μάλλον, συγγνώμη, ήταν μία από τεχνική, δεν έχει δεύτερη ο Παπαδόπουλος. 40-45 το σκορ και κατοχή από το Βελάκι για την Ρεμάλ. Κακλέας στον Διαμαντόπουλο. Ανεβαίνει ο Σταμ. Δεν βάζει. Συνήθως δεν υπάρχει διεκδίκηση του rebound, την μπάλα έχει χτυπήσει στη γραμμή. 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για την περίοδο. Πανάγος τον Καρατζά. Καράδι μας τώρα. Και Πανάγος θα αφήσει τον Καζαφέρη. Καρατζάς στον Πανάγο για 3. Δεν είναι καλό το σουτ. Δεν κατάλαβε κατευθείαν ότι μου φύγει από το χέρι του ριμπάν. Ο Χατζη Ιγνατίου. Κακή πάσα όμως συνέχεια. Κλέψιμο ριμπάν. Χατζη Ιγνατίου. Διαμαντόπουλος στον Παπαδόπουλο. Ξανά Διαμαντόπουλος. Θα χρεωθεί με μπρος πίσω στον Διαμαντόπουλο. Πάει το λάθος αυτό, παρόλο που πιάσω Κακλέας την μπάλα στο μπρος πίσω. Μην μπερδεύεστε από αυτό. Το λάθος πάει σε εκείνον που ευθύνεται, άρα ο Διαμαντόπουλος στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο οποίος βγήκε για το πάρκι για να πάρει δύο ανάσες. Καραδήμας 1 και 15 για την περίοδο. Καραδήμας τον Καζαφέρη, Παυλόπουλος και Ηλιόπουλος απέναντι στον Καζαφέρη. Παυλόπουλος θα τελειώσει το 24.
Ομάρ στον Κακλέα. Ξανά Ομάρ. Λιγότερο από ένα λεπτό για να τελειώσει η περίοδος. Ο Χατζη Ιγνατίου αφήνει στον Κακλέα. Ο Ιστιχάρ στον Πετράκη. Προσποιείται εκείνος. Ωραία. Ψύχρεμα θα βάλει το καλάθι. 42-45 το σκορ. Για να με ανάποδα συγγνώμη στον πίνακα και με μπέρδεψε λίγο. Ο Ηλιόπουλος. 4. Έκανε ένα φάση στον Κακλέα. Τέσσερα δευτερόλεπτα μένουν, τα 14 είναι τώρα για την Παρτιζάν. Ο Καρατζάς θα σηκωθεί, δεν θα βάλει ριμπόλ του Πετράκης. Ο Μαρ στον Κακλέα. Πετράκης τώρα. Ιστιχάρ αλλάζει με τον Παπαδόπουλο. Χατζη Ιγνατίου θα ανέβει, θα βάλει το καλάθι. Και τέλος στην περίοδο. Στον πόντο μάζεψε η Real Madrid, 44-45 το σκορ. Σε λίγο μαζί με την τελευταία περίοδο. Γύρισαμε στο παιχνίδι, ξεκίνημα στην τελευταία περίοδο. Ο Παυλόπουλος θα αφήσει στον Ηλιόπουλο. Καζαφέρης, Καρατζάς και Καραδήμας. Πολύ πεντάδα της Παρτιζάν που έχει την πρώτη κατοχή στην τελευταία περίοδο. Καρατζάς στον Καραδήμα. Και Παυλόπουλος στον Καρατζά. Πήρε φάουλ χαμηλά από τον Πετράκη. Πετράκης Χατζη Ιγνατίου, Κακλέας, Ιφτιχάρ και Παπαδόπουλος. Η πεντάδα της Real Madrid. Small ball. Ο Ηλιόπουλος τώρα σηκώθηκε. Δεν έβαλε ο Χατζη Ιγνατίου, μαζεύει. Μόνος θα περάσει και το κέντρο. Παρόλο που έχει 4 κοντούς στο παρκέ αυτή τη στιγμή για την Real. Ιφτιχάρ στον Παπαδόπουλο. Δεν θα μπει ριμπάν στο καραβί μας. Καζαφέρης στον Καραδήμα. Ηλιόπουλος τώρα. Και Καζαφέρης στον Ηλιόπουλο. Δεν θα βάλει. Rebound Παυλόπουλος, πολύ δυναμικά. Και Ηλιόπουλος ξανά στην μπάλα. Βλέπει τον Καζαφέρη. Καρατζάς στον Ηλιόπουλο που έχει κόψει. Ο Παυλόπουλος βουτάει. Έχουμε διεκδίκηση. Η κατοχή είναι για την Ρεμάλ. Κακλέας στον Παπαδόπουλο. Θα σηκωθεί για τρεις. Τώρα θα τη βάλει. Δεύτερο εύστοχο τρίποντο του Παπαδόπουλου για το 47-45. Περνάει μπροστά η Real Madrid. Μετά από αρκετή ώρα. Ο Ηλιόπουλος στον Καραδήμα. Καζαφέρης τώρα. Σταματάει τον drive, δίνει στον Ηλιόπουλο, εκείνος θα ξεκινήσει ένα δικό του, ο Μάρ έχει κάνει φάουλ. Οχτώ και 12 για να τελειώσει ο αγώνας. Καραδήμα στον Καρατζά, κόβεται με φάουλ, θα πάει για βολές. Δεύτερο φάουλ του Χατζη Ιγνατίου, αν άκουσα καλά. Άστοιχη η πρώτη του Καρατζά. Εύστοιχη η δεύτερη. Στον πόντο το παιχνίδι, 47-46. Εκεί νομίζω θα πάει σε όλη τη διάρκεια του. Εκεί έχει πάει προς το παρόν τουλάχιστον. Βλέπουμε ότι όσο και να προσπαθεί κάποια από τις δύο να κάνει ξέσπασμα, η άλλη καταφέρνει και κρατάει. Ο Μαρ,
στον Παπαδόπουλο για 3. Δεν ήταν καλή αυτή η προσπάθεια. Ριμπάουντ ο Καρατζάς. Καζαφέρης στον Ηλιόπουλο, 7:45 για να τελειώσει ο αγώνας. Άστοχος ο Καρατζάς. Θετικό ριμπάουντ ο Παυλόπουλος. Την μπάλα έξω. Τρίποντο του Καραδίμα, δεν βάζει, ριμπάουντ ο Πετράκης. Συγγνώμη, τάπα Πετράκης. Ριμπάουντ από τον Παπαδόπουλο. Άστοχη προσπάθεια τώρα του Πετράκη, ριμπάουντ από τον Παυλόπουλο. Τάκη, επίθεση ξανά από την Παρτιζάν. Ο Αθανασάκος γυρνάει και κλέβει. Πετράκης στον Παπαδόπουλο, δεν θα βάλει. Rebound για τον Ηλιόπουλο. Καζαφέρης στον Παυλόπουλο για 3. Δεν βάζει ο Σπύρος, ο Πετράκης στο rebound. Κακλέας 6:35 για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Κακλέας στον Αθανασάκο. Πετράκης και ο Μαρ. Ξανά στον Πετράκη. Ο Μαρ για 3. Είναι άστοχος. Ριμπάντου Ηλιόπουλος. Κρατάει την μπάλα ο Γκάρτης Παρτουζάν. Βρίσκεται τον Παυλόπουλο. Καραδίμας και τρίποντο του Ηλιόπουλου. Δεν μπαίνει. Ριμπάουντ ο Παπαδόπουλος. Ο Ιστιχάς στον Κακλέα. Φάουλ του κάνει ο Ηλιόπουλος. Πρώτο ομαδικό ήταν αυτό για τον Παρτουζάν. Έχουμε time out. 5:55 για λήξη. Σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε στο μάτς. Διαμαντόπουλος στον Αθανασάκο. Δεν θα βάλει, ο Παυλόπουλος μαζεύει. Πανάγος στον Καρατζά. Πολύ κακό το άλμα του Κανέλου. Δεν υπολόγισε σωστά. Χρεώθηκαν ένα λάθος η Παρτουζάν. Ιφτιχάρ στον Κακλέα. Ξανά Ιφτιχάρ και Διαμαντόπουλος για 3. Δεν έβαλε ριμπάντο Ηλιόπουλος. Σε drive θέλει να πάει. Θα τελειώσει, δεν θα βάλει. Ριμπάντο Παυλόπουλος. Και καλά φιλ. Πολύ καλός ο Παυλόπουλος απόψε. Διαμαντόπουλος στον Ομάρ. Ξανά Διαμαντόπουλος και Κακλέας τώρα. Σηκώθηκε, πήρε φάουλ και θα πάει για γονές. Ο Ζουρνατσίδης θα περάσει του Καρατζά. 47-48 είναι το σκορ. 4:52 για το φινάλε. Μέσα η πρώτη του Κακλέα, 48 όλα. Μέσα και η δεύτερη, 49-48. Έχουμε time out, σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε στο παιχνίδι, ο Πανάγος είναι στην μπάλα για την Παρτουζάν. Θα βρει τον Ζουρνατσίδη με στη ρακέτα, άστοχος ο Μιχάλης, ριμπάουντ ο Κακλέας. Φάουλ θα του κάνει ο Καραδίμας, αντιαθλητικό. Δύο βολές και 14 επίθεση για τη Real Madrid. 4:35 για να τελειώσει το παιχνίδι.
μέσα η πρώτη 50-48. Το ίδιο και η δεύτερη 51-48 το σκορ. Διαμαντόπουλος. Με τον Καραδίμα πάνω, το Αθανασάκος ανεβαίνει για να σκρίνει, θα του το δώσει. Κακή πάσα του Διαμαντόπουλου, Κακλέας. Ου, παραλίγο να βάλει ένα τρελό σου. Ριμπάουντ Ηλιόπουλος. Ανάγος. Τον Ηλιόπουλο. Παυλόπουλος τώρα. Θα ανέβει, δεν θα βάλει. Ριμπάουντ. Από τον Αθανασάκο. Όχι. Η κατοχή είναι για την Παρτουζάν. Πανάγος αλλάζει με τον Παυλόπουλο, αλλά ο Πανάγος πατούσε τη γραμμή. Στο μέσα έξω ήταν, δεν πρόλαβε να πατήσει. Φινά πουλάν αυτή την επίθεση της Παρτουζάν. Κακλέας στον Ιφτιχάρ. Λιγότερο από 4 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Στους 3 η διαφορά. Ο Μανίνας θα χάσει από την καλή άμυνα του Παυλόπουλου. Ο Πανάγος ανέβη και δεν έβαλε. Η μπάλα είναι για την Ρεμάλ. Ιφτιχάρ στον Κακλέα. Αθανασάκος τώρα και Χατζηγνατίου. Σηκώνεται, δεν βάζει. Rebound από τον Ηλιόπουλο που πρόσπαιξε στον Παυλόπουλο. Πανάγος. Στον Καραδίμα. Σηκώνεται για τρεις, είναι άστοχος. Ο Κακλέας μαζεύει. Θα βρει τον Διαμαντόπουλο, θα χάσει την τρίπλα εκείνος. Πανάγος. Στον Ζουρνατσίδη. Κακή πάσα. Ο Μάρθα κλέψει. Κακλέας στον Διαμαντόπουλο. 2.45 για να τελειώσει το παιχνίδι. 51-48 μπροστά η Real Madrid. Έχει και την επίθεση τώρα. Ο Χατζηγνατίου σηκώνεται, δεν βάζει. Ριμπάουν ο Ζουρνατσίδης. Αρκετά άστοχος ο Χατζηγνατίου απόψε. Ο Πανάγος στον Ζουρνατσίδη. Εκείνο στον Καραδίμα. Ηλιόπουλος στον Πανάγο. Καραδίμας και Πανάγος. Ωραίο το passing game. Θα βγάλουν ένα όμορφο play για να πει το καλάθι. Ένιντα 1-50 με 2 και 5 για να τελειώσει το match. Ο Μαρ στον Κακλέα. Του δίνουν χώρο. Δεν ήταν και η πιο σωστή επιλογή. Κατ' εμέ δικαιώθηκε η Παρτουζάν, αλλά δεν πήρε το rebound στη συνέχεια. Ο Μαρ στον Διαμαντόπουλο. Κακλέας τώρα. Δεν σηκώνεται αυτή τη φορά. Πάει προς τα μέσα, αλλά έχει κλείσει καλά τη ρακέτα της η Παρτουζάν. Δεν έχει αφήσει χώρο. Ο Αθανασάκος για 3 μετά την πάσα του Ομάρ. Δεν θα βάλει. Rebound. Ο Παυλόπουλος διακοπή είναι γιατί έχει χτυπήσει το κεφάλι του ο Χατζηγνατίου. Έχουμε time out. 1:39 για να τελειώσει το παιχνίδι. Σε λίγο μαζί. Πανάγος τον Παυλόπουλο ήθελε, ήταν κακή πάσο, Ιφτιχάρ έκλειψε.
και 32 για να τελειώσει το παιχνίδι. Μια σημαντική κατοχή. Έκλεψε ο Μαρ νωρίτερα. Κακλέας. Με τον Ζουρνατσίδη. Η κατοχή θα μείνει στη Real Madrid. Το προηγούμενο τζάμπολ είχε δείξει η Παρτουζάν. 12 δευτερόλεπτα έχουν ακόμα για επίθεση. Οι παίχτες του Γιάννη Μανίνα, οι οποίοι χρειάζονται σκορ. Κακλέας με τον Καζαφέρη πάνω του, ζητάει να του ανοίξει το γήπεδο ο Μαρ. Θέλει να πάρει την επίθεση πάνω του Κακλέας, δεν αντέδρασαν οι παίχτες ακριβώς έτσι όπως θα ήθελε. Συνέχεια ο Αθανασάκος πήρε ένα φάουλ. Θα πάει για δύο βολές, συμπληρωμένα τα ομαδικά της Παρτουζάν. 68 δευτερόλεπτα για λήξη. Σημαντικό αυτό το ζευγάρι. Έξω η πρώτη του Αθανασάκου. Έξω και η δεύτερη. Επιθετικό rebound. Όχι, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα βρήκε την γραμμή σύμφωνα με τον διαιτή. Πανάγος αφήνει την μπάλα να κυλήσει όσο μπορεί. Ο Κακλέας τώρα θα ανέβει να τον πιέσει. Για να δούμε αν θα βρουν σκορ για να πάρουν το προβάδισμα τώρα οι παίχτες της Παρτουζάν. Πανάγος για τρεις. Θα το γράψει ο Πανάγος μετά την αφή του Καζαφέρη. 51-53 το σκορ. Τώρα είναι με την πλάτη στον τοίχο η Ρεμάλ. Κακλέας πατάει για την ισοφάριση και βάζει. Όλα με 40 δευτερόλεπτα για λήξη. Για να δούμε αν θα καταφέρει κάποια ομάδα από τις δύο να πάρει την νίκη στην κανονική διάρκεια του παιχνίδιου ή αν θα έχουμε παράταση. Δύο βολές για τον Ζουρνατσίδη. Έξω η πρώτη βολή του Ζουρνατσίδη. Θα βάλει τη δεύτερη ο Ζουρνατσίδης. Προβάδισμα με έναν για την Παρτουζάν. Με 33 δευτερόλεπτα για λήξη. 53-54 το σκορ. Έχουμε time out σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε στο παιχνίδι. Ο Μάρ είναι στο out. Βρίσκει τον Διαμαντόπουλο. Χρειάζονται σκορ οπωσδήποτε σε αυτή την επίθεση υπέρθεση της Ρεμάλ. Ο Κακλέας στον Αθανασάκο. Εκείνος του Χατζηγνατίου. Σουτάκι από μέση απόσταση δεν θα μπει. Ριμπάουντ ο Καζαφέρης. Και φάουλ θα τον στείλουν για βολές. Κάνει την πρώτη ο Καζαφέρης. 19 δευτερόλεπτα για λήξη. Βάζει τη δεύτερη. Τους δύο το μάτς. 53-55. Μία επίθεση. 19 δευτερόλεπτα για να θα την πάρουν όλοι. Αν θα πάνε σε πιο γρήγορη η Ρεμάλ. Κακλέας. Ανέβει. Θα πάρει φάουλ από τον Πανάγο και θα πάει για δύο βολές. Ο Κακλέας, 13 δευτερόλεπτα για λήξη. Αν βάλει και τις δύο, σαν να ισοφαρίζει το μάτσο ο Κακλέας. Βάζει την πρώτη. Κάνει τη δεύτερη και η κατοχή είναι από το πλάι για την Παρτουζάν, γιατί ο Μαρ μπήκε πιο γρήγορα για τη διεκδίκηση του rebound.
Σωστό το σφύριγμα του Γλυκιώτη. Πανάγος μεγάλη πάσα στον Καζαφέρη. Καθυστερεί εκείνος όσο μπορεί. Ο Πανάγος θα πάρει τώρα ένα φάουλ, αλλά έφαγαν 6 δευτερόλεπτα οι παίχτες της Παρτουζάν. Μισή δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Βάζει την πρώτη του βολή ο Πανάγος. Χωρίς φάουλ ο Καραδήμας. Ρισκάρει δηλαδή την παράταση με τρίποντο. Αν κάνει αυτό, θα βάλει και τη δεύτερη. Ο Πανάγος, έχουμε time out σε λίγο μαζιά τα τελευταία 7 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Γυρίσαμε στο παιχνίδι. Ο Μαρ πάει στο out για να δούμε τι αποφάσισε τελικά και η Παρτουζάν αλλά και η Ρεμάλ. Διαμαντόπουλος θα χάσει την μπάλα από τον Παυλόπουλο. Θα φτάσει μέχρι το lay-up εκείνος, δεν θα το βάλει. Μικρή σημασία όμως στις τελευταίες φάσεις. Ο Διαμαντόπουλος διαμαρτύρεται για φάουλ στον διαιτητή. Όπως και να και τώρα δεν αλλάζει κάτι στην απόφαση. Δεν νομίζω και εγώ ότι υπήρξε κάτι. Το μεμτό 54-57 νίκη για την Παρτουζάν. Από εμένα το Jumble Basketball League και το Σταύρος Βενέτης. Να έχετε καλό βράδυ.